techblog.gr. Πριν από 3 εβδομάδες περίπου αγόρασα με επιδότηση από τη Vodafone το HTC Touch HD. Έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος αυτό το διάστημα που το έχω στα χέρια μου. Είναι ένα καταπληκτικό κινητό. Η οθόνη του είναι εξαιρετική, μεγάλη. Απολαμβάνεις να περιηγείσαι στο ίντερνετ, τσεκάρεις τους λογαριασμούς σου, email. Έχει GPS, έχει Wi-Fi. Νομίζω ότι είναι ένα σούπερ κινητό. Η τιμή του είναι λίγο τσουχτερή, στα 6,90 κάτι πωλείται στα καταστήματα στην Ελλάδα. Στα ιντερνετικά ίσως λίγο πιο φτηνά. Αυτό είναι λοιπόν, και ήθελα να κάνω το καθιερωμένο unbox. Βλέπουμε εδώ πέρα HTC Touch HD TAF 8282, Made in Taiwan, ok, από την ASLAS. Μέσα περιλαμβάνει το κινητό, κάρτα μνήμης 8 GB, τηλεφωνικά ακουστικά, θήκη μεταφοράς, φορτιστή ρεύματος, καλώδιο USB, μπαταρία, γραφίδα, εγχειρίδιο χρήσης. Εγγύηση 2 χρόνια. Αυτό είναι το κουτί, μικρό και κόμψο. Οκ, πάμε να δούμε. Εντάξει, το unbox το έχω κάνει ήδη, έτσι το χρησιμοποιώ, σας λέω, 3 εβδομάδες, αλλά ήθελα να σας δείξω τα χαρακτηριστικά, τι έχει μέσα το κουτί, τι περιλαμβάνει. Αυτό είναι. Εδώ είναι η σφραγίδα ασφάλειας, την έχω ανοίξει. Οκ, πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Με το που ανοίγεις, αποκαλύπτεται το κινητό. Είναι αυτό εδώ πέρα. Μέσα υπάρχει στη συσκευασία και μία ειδική ζελατίνα, την οποία καλό θα είναι να κολλήσετε πάνω για να προστατεύετε η οθόνη του. Θα το δούμε σε λίγο το κινητό. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα η συσκευασία. Βγάζεις αυτό εδώ πέρα. Μέσα λοιπόν βρίσκουμε οδηγό γρήγορης εκκίνησης στα ελληνικά, από την ASLAS, το ίδιο στα αγγλικά, Quick Start Guide, HTC Touch HD User Manual στα αγγλικά με περισσότερες λεπτομέρειες για το κινητό, Windows Mobile Getting Started για τα Windows Mobile, πώς χρησιμοποιούνται, πώς να τα λειτουργήσουμε καλύτερα, και εγχειρίδιο χρήσης πλήρες στα ελληνικά της ASLAS. Επίσης μέσα στο κουτί υπάρχουν και κάποια άλλα πραγματάκια. Εντάξει, η κάρτα εγγύησης. Ωραία, κάποια αξεσουάρ που πωλούνται έξτρα με το HTC Touch HD, όπως βάση για να το χρησιμοποιήσεις το αυτοκίνητο σαν GPS, έξτρα γραφίδες. Κάποιο άλλο, ακουστικά έξτρα, καλώδια και τα λοιπά. Οκ, αυτό. Τα είδαμε αυτά, ωραία. Και σε αυτό εδώ πέρα το δεύτερο κουτί βρίσκουμε μέσα την κάρτα microSD των 8 GB. Βρίσκουμε μια πάρα πολύ ωραία θηκούλα με απαλό μαλακό ύφασμα για να προστατεύουμε και να μεταφέρουμε το HTC μας, με το λογότυπο χτυπημένο εδώ της HTC. Βρίσκουμε επίσης κάποια ακουστικά στερεοφωνικά, τα οποία είναι με κανονικό 3,5 ιντσών mini jack, τα οποία χρησιμοποιούνται και σαν hands-free. Ωραίο σχέδιο, ωραίο design, καλά υλικά. Επίσης βρίσκουμε μέσα τον φορτιστή, ο οποίος φορτιστής χρησιμοποιείται μαζί με το καλώδιο USB. Πάει έτσι, μπαίνει εδώ το USB και η άκρη του φορτιστή μπαίνει εδώ πέρα στο κινητό μας και φορτίζει. Οκ. Επίσης, μέσα στη συσκευασία βρίσκουμε φυσικά την μπαταρία, αυτή την πλακέ μπαταρία, και βρίσκουμε και 2 πενάκια. Πάμε να συναρμολογήσουμε σε εισαγωγικά το HTC
Παίρνουμε το ένα το πενάκι, ok, και την κάρτα μνήμης, τα 8 γίγα. Με αυτή την απλή κίνηση ανοίγει, βγαίνει, είναι πλαστικό αυτό. Εδώ βλέπουμε το εσωτερικό του, η υποδοχή για την SIM, για την κάρτα μνήμης, η μπαταρία. Ωραίο. Λοιπόν, οπότε βάζουμε μέσα, βάζω την κάρτα SIM, είναι μια παλιά της Vodafone. Βάζω και την κάρτα μνήμης, η οποία μόνο αφού αφαιρέσουμε το κάλυμα πίσω μπαίνει, δεν έχει κάποια εξωτερική είσοδο-έξοδο. Okay. Βάζουμε και την μπαταρία, κατά αυτόν τον τρόπο. Το κλείνουμε. Και το πενάκι φυσικά. Το πενάκι είναι με μαγνητάκι εδώ για να μην το χάνουμε. Ορίστε. Μπαίνει. Και δεν πέφτει. Okay. Αυτό είναι λοιπόν το HTC Touch HD. Πάμε να του κάνουμε και ένα ξεκίνημα. Smart Mobility, εντάξει, όταν το πρωτοξεκινάτε εμφανίζει το μενού της εγκατάστασης των Windows Mobile που περνάτε κάποιες πληροφορίες, επιλέγετε γλώσσα κτλ. Αυτά βέβαια αλλάζουν μετά. Εδώ πέρα βλέπουμε που φορτώνει. Να πω ότι του έχω περάσει 2-3 hotfix, όπως τα λέει η HTC, από το official site, τα οποία βελτιώνουν κάποια πραγματάκια στην κάμερα και στο λογισμικό όταν σε παίρνουν τηλέφωνο, που σαν iPhone κάνεις έτσι για να ξεκινήσει. Δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Έγραφε το site ότι αν έχετε προβλήματα το βάζετε, τέλος πάντων εγώ το έβαλα. Αυτό είναι λοιπόν το HTC HD. Ξεκινάει. Τα Windows Mobile 6.1 Professional φοράει. Τώρα θα φορτώσει και το Touch Flow 3D. Launching Touch Flow 3D. Να πω ότι το έχω στα αγγλικά το μενού. Αυτό είναι λοιπόν σήμερα 30 Απριλίου 2009. Εντάξει, τώρα θέλει και λίγο χρόνο να φορτώσει για τα καλά. Να το. HTC Touch HD, techblog.gr, ένα απίθανο κινητό. Πολύ καλή ποιότητα υλικών, λεπτό, κομψό, κάμερα 5 MP χωρίς flash δυστυχώς. Εδώ είναι το μεγάφωνο του, έχει και ανοιχτή ακρόαση, η έξοδος των ακουστικών, πλήκτρο ενεργοποίησης, απενεργοποίησης, η γραφίδα, η είσοδος για του USB, για σύνδεση με υπολογιστή ή φόρτιση, το μικρόφωνο, και από εδώ πέρα τα πλήκτρα για να ρυθμίζουμε το ύψος της στάθμης του ήχου στο σύστημα και στο ring. Αυτό είναι λοιπόν, το προτείνω, είναι ένα σούπερ κινητό. Techblog.gr. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Bye bye.